Πατέρων και αδερφών ημών και υπέρουσιων πάπημένη μαϊκουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός ταξιδεύει πάντων των ένθρωπων και να πάβονται, θα λέει του Θεού τη βασιλεία του ουρανού. Λάθη και τα ίδια πάθη να κάνουμε. Το μέλλον μας εξαρτάται από τη γνώση του παρελθόντος. Οι δικές μας γενιές αυτό το μαθαίνουν εν θερμό. Εδώ όμως, στην ιστορική Τρίπολη, που τόσο ανεξίτηλες είναι οι μνήμες της προσφυγιάς, μεριμνούμε πάλι για ανθρώπους που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου. Χτυπημένοι όμως από μια άλλη αιτία, από μια άλλη μάστιγα, τον πόλεμο. Όλη η Ελλάδα λοιπόν καλείται σήμερα να ορθώσει το ανάστημά της, πληγωμένο από χρόνιες οικονομικές αποστραγγίσεις, και να περιθάλψει τους πονεμένους αυτής της γης. Που ίδρυσε ο πατέρας σου, Γιάννης Καραγιάννης, και σήμερα έχω την τιμή να είμαι εγώ πρόεδρος. Πάντοτε έχεις ευήκο νους όταν πρόκειται για έργα μνήμης και ιστορικής συνέχειας της ιδιαίτερης πατρίδας σου. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Κάθε άλλο, σε καιρούς που η ιδιώτευση έχει αναχθεί σε στάση ζωής, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι του δικού σου ηθικού αναστήματος και επιμένουν να προσφέρουν στον τόπο τους, είναι μια μέγιστη παρηγοριά και πόνος του παρελθόντος. Το ζωντάνεμα της μνήμης έχει νόημα και υπόσταση όταν γίνεται αφορμή για ενεργή και εναργή δράση. Όπως εσύ λοιπόν, πρόσφυγα Γιώργο Καραγιάννη, ποτέ δεν αφέθηκες σε μεμψημυρία αντιμετωπίζοντας τη ζωή με θάρρος, με όραμα και με στόχους, έτσι και εμείς όλοι να ξέρεις ότι θα χτίσουμε επάνω στα θεμέλια που έθεσες και θα αντικρίσουμε πάντοτε το μέλλον κατάματα. Ασιατικού ελληνισμού από το τουρκικό κράτος. Είναι αλήθεια ότι η ιστορία, η ιστορική μνήμη μεταφέρεται από το παρελθόν στο παρόν και επεκτείνεται στο μέλλον. Οι λαοί οι οποίοι έχουν ιστορική μνήμη μπορούν και επιβιώνουν, όπως και ο δικός μας.
ο μικρασιατικός ελληνισμός έζησε μια παραχώδη, τρικυμιώδη ζωή. Δραστηριοποιήθηκε στις αλήτρωτες, να το πω έτσι, πατρίδες, όπως λέγονται, της Μικρασίας και, εν πάση περιπτώσει, ανέδειξε προσόντα, ανέδειξε έργα, τα οποία, δυστυχώς, με τη γενοκτονία έμειναν πίσω ή, εν πάση περιπτώσει, καταστράφηκαν. Όμως, και μετά την γενοκτονία, ο μικρασιατικός ελληνισμός ενσωματώθηκε στον εθνικό κορμό, δείχνοντας μια απίστευτη ζωντάνια, ζωτικότητα, δραστηριότητες που του επέτρεψαν να παραμείνει, διατηρώντας πάντα την εθνική του ταυτότητα, τις παραδόσεις, το λαϊκό του πολιτισμό και κυρίως το ανεξάρτητο και προοδευτικό πνεύμα. Εκτιμώ ότι σήμερα, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, οι μνήμες αυτές πρέπει να παραμείνουν ζωντανές και νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.